Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. All About Aris on Air. Στον Λίμπερο 107,4 ξεκινάμε και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με αρκετά θεματάκια τα οποία θα σχολιάσουμε εδώ στον αέρα του Λίμπερο και έχουμε πολλά να πούμε, καθώς έχουμε μεταγραφικά, έχουμε το παιχνίδι με την ΑΕΚ να πλησιάζει, έχουμε εξελίξεις για τον Φορ, έχουμε εξελίξεις για το Στόπερ, έχουμε εξελίξεις για το Χαφ, γενικά έχουμε πολλές εξελίξεις. Έχουμε όμως και θέμα το οποίο προέκυψε χθες το βράδυ και έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη το όλο θέμα και νομίζω ότι από την εξέλιξη αυτού του θέματος θα είστε σε θέση για μία ακόμη φορά να αντιληφθείτε και να καταλάβετε πώς μία είδηση ή μία ακόμα και συνέντευξη μπορεί κατά λάθος βεβαίως πάντα να δημιουργήσει θέματα και ζητήματα και με μια-δυο λεξούλες να αλλάξουν όλο το νόημα μιας τοποθέτησης. Γραπτή δήλωση του κυρίου Αλέξη Κούγια μετά τα όσα έγιναν χθες το βράδυ και την δικαιολογημένη αντίδραση από την πλευρά του Άρη και του Θόδωρου Καρυπίδη, καθώς διάβασε δηλώσεις του κυρίου Κούγια περί αναξιοπρεπή ιδιοκτησία στην ΠΑΕ Όφη και στην ΠΑΕ Άρης και με βάση αυτές τις δηλώσεις τις οποίες διάβασε στο site του Μετροσπορ και τις οποίες αναπαρήγαγαν αρκετά μέσα, έκανε την τοποθέτησή του και ακύρωσε το φιλικό του Άρη με την Λάρισα. Όμως, σήμερα διαπιστώνουμε ότι τελικά δεν είπε ο κύριος Κούγιας αυτά τα οποία γράφτηκαν ότι είπε. Προφανώς από λάθος. Το οποίο λάθος όταν έχει να κάνει με τον Άρη, γίνεται συχνά. Όταν έχει να κάνει με άλλες ομάδες, προφανώς βλέπουμε και προσέχουμε το τι λέγεται και το τι γράφεται. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα υπήρξε επικοινωνία του κυρίου Κούγια με τον κύριο Καρυπίδη, ο οποίος διευκρίνησε ο κύριος Κούγιας ότι ποτέ δεν είπε αυτά τα πράγματα και μάλιστα έστειλε και επιστολή για του λόγου του αληθές στην ΠΑΕ Άρης, την οποία κοινοποίησε μάλιστα στον ραδιοφωνικό σταθμό που φιλοξενήθηκε χθες στο Μετρόπολης και στον συνάδελφο τον Δημήτρη Κανελάκη, στον οποίο έδωσε τη συνέντευξη. Και εδώ να σημειώσω, δεν γράφει ο Κανελάκης τις αναρτήσεις στο site του Μετροσπορ, για όσους πιθανώς να μην ξέρετε ποια είναι η διαδικασία. Διαβάζω την γραπτή δήλωση του κυρίου Κούγια και νομίζω ότι αφού την διαβάσω δεν θα χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για το συγκεκριμένο θέμα και ζήτημα και όλοι θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Κατόπιν προσωπικής προσκλήσεως του έγκριτου δημοσιογράφου κ. Δημήτριου Κανελάκη, δέχτηκα να μιλήσω στην εκπομπή του και να σχολιάσω την δήλωση του Υπουργού κ. Γιώργου Βασιλιάδη, εάν δεν δεχτούν τους 12, καλό καλοκαίρι. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, η οποία διήρκησε πέρα των 20 λεπτών, χρησιμοποίησα ως επιχείρημα για ότι δεν θα δεχτούμε στη Σούπερ Λιγκ το σχέδιο Βασιλιάδη την προσωπική αξιοπρέπεια των ιδιοκτητών, αλλά και το γεγονός ότι το σύνολο συναδέλφων που επί χρόνια είμαστε στη Σούπερ Λιγκ έχουν δαπανήσει πακτολό χρημάτων από την περιουσία τους και δεν θα δεχτούν να διαλύσουν τις ομάδες τους, αφού θα υποβιβαστούν 6 ομάδες για ένα αβέβαιο τηλεοπτικό συμβόλαιο 2 ετών. Είπα επί λέξη, εκτός του Όφη που δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης και του Άρη που περιμένουμε να δούμε τις συμπεριφορές του κυρίου Θεόδωρου Καρυπίδη, δηλαδή των δύο ομάδων που φέτος ανέβηκαν στη Super League, και δεν τους γνωρίζουμε, οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες έχουν αποδείξει την αξιοπρέπειά τους. Δυστυχώς, τα στελέχη του ραδιοφωνικού σταθμού, χωρίς να αντιγράψουν όπως επιβάλλει ο νόμος το ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο αποδεικνύει τα όσα αναφέρω ανωτέρω, αντί να δημοσιοποιήσουν στο site του σταθμού το ακριβές περιεχόμενο των δηλώσεών μου, δεν θέλω να πιστεύω σκοπίμως για τον κύριο Καρυπίδη, δεν απέδωσε σωστά το περιεχόμενο των δηλώσεών μου, αλλά δικό του συμπέρασμα των όσων είπα και με εμφάνισαν ότι δήθεν άφησα υπονοούμενα για τους ιδιοκτήτες του Όφη και του Άρη, γεγονός το οποίο είναι εντελώς ανακριβές.
Είμαι άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά και κάνω αυτή τη δήλωση γιατί σέβομαι την ιστορία τόσο του Όφη όσο και του Άρη. Γιατί έχω την άποψη ότι αν δεν έχει συγκεκριμένα αρνητικά στοιχεία που να αφορούν την προσωπικότητα ενός ανθρώπου και ειδικά ενός ιδιοκτήτου μιας ΠΑΕ με ιστορία και χιλιάδες οπαδούς, δεν έχει το δικαίωμα να τον χαρακτηρίζει σαν αξιοπρεπή, ανέντιμο και ανήθικο. Με την παρούσα μου ανακοίνωση, ζητώ από τους υπεύθυνους του Σταθμού Αθλητικού Μετρόπολης να χρησιμοποιήσουν το ακριβές ηχητικό ντοκουμέντο και όχι μία φράση, η οποία χωρίς τα προηγούμενα, η επόμενα δημιουργεί διαφορετικές εντυπώσεις και έχει πιθανώς άλλα νοήματα. Είμαι βέβαιος ότι και ο ίδιος ο κ. Δημήτρης Καλλελάκης εγώ θα κάνει τις σχετικές διευκρινήσεις. Συγχρόνως ζητώ από τον κύριο Καρυπίδη να ζητήσει συγγνώμη για τις αναρτήσεις του που με αφορούν για την Κουλτούμπα. Προφανώς λέει. Και βεβαίως με αυτήν την τοποθέτηση του κυρίου Κούγια έχω την αίσθηση ότι και ο κύριος Καρυπίδης πρέπει να ανασκευάσει την τοποθέτηση την οποία έκανε χθες το βράδυ. Άρα ο Κούγιας λέει ότι όπως αποδεικνύεται άλλα είπα και άλλα έγραψαν ότι είπα στην απομαγνητοφώνηση που δεν ήταν απομαγνητοφώνηση, λέει ο κύριος Κούγιας. Και ο Αριανός από χθες διάβαζε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης ότι ο ιδιοκτήτης μιας ομάδας χαρακτήρισε αναξιοπρεπή τον ιδιοκτήτη το δικό του. Και βγαίναν και οπαδοί άλλων ομάδων και πανηγύριζαν και έλεγαν «Να, το είπε ο Αλέξης». Και προκάλεσε το όλο θέμα και ένταση στις σχέσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες. Απόλυτα φυσιολογικό αν είχαν υποθεί αυτά τα πράγματα από τον κύριο Κούγια. Αν η μπρίζα είχε μπει από τον κύριο Κούγια. Τελικά όμως η μπρίζα δεν μπήκε από τον Κούγια. Γι' αυτό ακόμα και όταν διαβάζετε και ακούτε να σας λένε, να σας γράφουν, να σας λέμε, να σας γράφουμε εμείς να τα τσεκάρετε δυο και τρεις φορές. Και πάνω απ' όλα να αντιλαμβάνεστε τα κίνητρα του καθενός. Πόσο εύκολα, όλο λάθος έγινε, πόσο εύκολα γίνεται όμως το λάθος στο ξεφωνητό για τον Καρυπίδη και πόσο δύσκολα γίνεται αν το ξεφωνητό αφορά άλλους. Για μας το λέω, εμείς εδώ το κάνουμε αυτό. Αν είναι για τον Καρυπίδη τον ξεφωνίζουμε εύκολα, ενώ τον Ιβάν τον ξεφωνίζουμε δύσκολα. 5 με 7 στο Λαμπαουτάρης. Μονίμως. Άρα 9 του μήνα παίζουμε φιλικό με την ΑΕΛ. Παίζουμε, εντάξει. Τα μεταγραφικά λίγο πολύ τα έχετε διαβάσει μέσω του Λαμπαουτάρης από χθες. Για τον Κωνσταντινίδη και για τον Βέλεθ. Υπάρχει και το όνομα του Αλβανού του Φόρ που έχει προκύψει. Πολύ δύσκολη περίπτωση. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει επί της ουσίας θέμα για τον Άρη. Ενδιαφέρεται ο Άρης, αλλά νομίζω ότι κάπου αλλού θα πάει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και όχι στην Ελλάδα. Για Τουρκία μεριά τον βλέπω περισσότερο. Τέλος πάντων, αυτό που μας απασχολεί εμάς είναι τι θα γίνει με τον Άρη. Ο Άρης που είναι στη διαδικασία της απόκτησης του Κωνσταντινίδη και παράλληλα βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση και του Βέλεθ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος χθες το βράδυ από την Βίσλα Κρακοβίας. Την Κυριακή περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη, σας το είπα και χθες αυτό, τον Μπάσα, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Άρης σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό πριν πάει στην Ολλανδία έχει σχεδόν ολοκληρώσει τις κινήσεις του για το βασικό κορμό. Και λέω σχεδόν γιατί αν πάρει το δεξιμπακ, πάρει το στόπερ, πάρει και το αμυντικό χαφ, μετά θα θέλει μία βασική κίνηση του σεντερφόρ και από εκεί και έπειτα τις όποιες άλλες προσθήκες, γιατί θα υπάρξουν και προσθήκες όσο περνάνε οι μέρες και φτάνουμε προς το τέλος των μεταγραφών. Θα πούμε στη συνέχεια λοιπόν για όλα αυτά. Θα πούμε και για την συνάντηση Καρυπίδη Ερέρα Διαμαντόπουλου που ξεκαθαρίζει στα δικά τους τα μυαλά αρχικά πολλά πράγματα και ξεκαθάρισαν πολλά πράγματα και αποφάσισαν πολλά πράγματα τα οποία θα δούμε να υλοποιούνται εντός των ημερών. Και θα δούμε όχι μόνο για αυτούς που έρχονται αλλά και για αυτούς που φεύγουν. Όλα αυτά ενώ ζούμε στους ρυθμούς του αγώνα με την ΑΕΚ την Τετάρτη το βράδυ στο Κλεάνθης Βικελίδης, σε 7 είναι το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ, εκεί όπου αναμένεται πολλής κόσμος. Από σήμερα κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του αγώνα. Θα σας δώσουμε και τηλεοπτικό ρεπορτάζ και θα σχολιάσουμε και την ανακοίνωση του Super 3 που βγήκε χθες το βράδυ
και νομίζω ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση η ανακοίνωση του συνδέσμου, ειδικά στο κομμάτι που προτρέπει τον κόσμο να πάρει εισιτήρια διαρκείας και με αυτόν τον τρόπο, αν υπάρχει κάποια χασούρα, ξαναλέω, γιατί θα σας κάνω μια ανάλυση σε σχέση με το τηλεοπτικό και όλες τις μπούρδες που κυκλοφορούν, ότι δίνει 3 ο Ιβάν και 1 η Νόβα, 1,5 ο Αλφα και 1,600 το Έψιλον και 2,800 μετά το 1 και... Μπούρδες. Όλα είναι μπούρδες. Μπούρδες από ξερόλες που είτε θέλουν να βάλουν τον Αριανό να μαλώσει και τον κάνουν ένα, όπως το Ρόμπερτ Ρέφορντ που έδινε στη γυναίκα του άλλου το 1 εκατομμύριο, και αν έχει την ηθική αναστολή να πάρει το 1 εκατομμύριο ή να του κάτσει, προσπαθούν να σας βάλουν ανεβάζοντας τα ποσά τα υποτιθέμενα που θα δώσει ο Ιβάν, πέφτοντας την ίδια στιγμή σε επικοινωνιακή λούμπα που θα την αναλύσω μετά το διάλειμμα. Γιατί από τη μία βάζουν στην πρίζα κανένα δυο Αριανούς που τσιμπάνε, από την άλλη όμως κάνουν την μεγαλύτερη επικοινωνιακή πατάτα ever. Όλοι αυτοί οι εσωστροφολόγοι. Μετά το break. Άιτε, άιτε. Πάμε, Δημητράκη μου. Βγήκε ο Λάκης Ιωαννίδης, παιδιά. Όχι ο Μάκης, ο φίλος μου. Ο Λάκης. Να μας πει τι θα κάνει, τι θα έκανε αν ήταν αυτός πρόεδρος στον Άρη. Λάκης που ήταν πρόεδρος στον Άρη με Κοντομινά. Και πήρε και το ρολόι, εκείνο το ωραίο ρολογάρα. Πολύ ωραίο. Θα δυσκολευόμουν, λέει, να υπογράψω, αλλά θα δυσκολευόμουν και να μην δεχτώ. Σοπαρέ, φίλε. Θα δυσκολευόμουν να υπογράψω, αλλά θα δυσκολευόμουν και να μην δεχτώ. Μιλάμε, σαφέστατη είναι η απάντηση αυτή, φίλε. Είναι σαφέστατη η απάντηση αυτή και δίνει τη λύση. Και ρωτάω εγώ. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Τι κάνει, ρε. Παπαδόπουλε, έρχεσαι και μας κόβουν τον αέρα τα μικρόφωνα. Τι θα γίνει με την περίπτωσή σου? Και ρωτάω εγώ, ποιο πράγμα θα δυσκολευόσουν να υπογράψεις και ποιο πράγμα θα δυσκολευόσουν να μην δεχτείς? Ποια είναι η πρόταση που έχει καταθέσει το Έψιλον για την αγορά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της ΠΑΕΑΡΙΣ? 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια. Ποιο είναι το... Ξέρεις, Νίκο, πόσα λεφτά δίνει το Έψιλον? Πόσο, δεν είπανε. Απλά λένε ότι θέλουν να πάρουν. Α, δεν είπανε. Επί ποιου αντικειμένου, λοιπόν, συζητάμε? Και ακούω και ένα προμοτάρισμα από το πρωί. Ο Ιβάν που νοιάζεται για το ελληνικό ποδόσφαιρο και θέλει να βοηθήσει. Τι θέλει να βοηθήσει, τον Άρη? Θέλει να βοηθήσει ο Ιβάν ή τη Λαμία από την Ευθυότιδας? Και έτσι θα το αντιστρέφω. Φτιάχνει και ο Μαρινάκης κανάλι, αν και τα έχουν βρει. Και έρχεται και κάνει αυτός πρόταση και δέχεται ο Άρης. Τι θα λέτε όλοι εσείς? Τα παίρνετε το Μαρινάκι, ρε, στο άρμα του Ολυμπιακού. Η Λαμία όμως και ο Απόλλων Σμύρνης δεν θα είναι στο άρμα του ΠΑΟΚ. Θα είναι το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αν το κάνει όμως ο Μαρινάκης ή ο Μελισανίδης, θα είναι τρύπημα των ομάδων. Και πόσα λεφτά δίνει? Γιατί λέμε ότι είναι καλύτερη πρόταση του Έψιλον, όταν το Έψιλον δεν έχει καταθέσει πρόταση? Για να βάλουμε τον Αριανό να σκεφτεί όπως σκεφτότανε ο άντρας της Ντέμι Μουρ με τον Ρόμπερτ Ρέφορντ. Ας σου δώσω 1 εκατομμύριο να μου κάτσει η γυναίκα σου. Και βάζουμε τέτοια διλήμματα στον Αριανό. Τα θες τα λεφτά του Ιβάν, τα εκατομμύρια? Τι θα διαλέξεις εσύ? Θα ψηφίσεις υπέρ του να βάρει όλα τα λεφτά ή θα ψηφίσεις να μην τα πάρει τα λεφτά? Ψηφίστε τώρα. Πώς θα κάνετε μεταγραφές? Θα είναι πληρωμένοι οι παίκτες σας. Μαλώνουν οι Αριάνοι μεταξύ τους.
Γιατί ο Super 3 πολύ καλά έκανε. Όπως όμως απ' την άλλη, στο τέλος της ημέρας, αυτό το οποίο λέει ο Super 3, ότι όλοι να πάρουμε διαρκείας και όλοι να είμαστε δίπλα στην ομάδα, θα πρέπει να δούμε και το αποτέλεσμα. Γιατί ορθώς το λέει. Και έτσι πρέπει να γίνει. Και αν γίνει, στα παπάκια του Καρυπίδη τα τηλεοπτικά θα είναι 100-200 χιλιάρικα λιγότερα. Γιατί θα τα καλύψει από εκεί. Εμείς δεν πρέπει να πάμε στο άλλο άκρο. Να λέμε, λεφτά δεν θέλουμε. Που για μένα δεν πρέπει να τα πάρεις έτσι κι αλλιώς. Είναι το κανάλι του αντιπάλου. Δεν πρέπει να τα πάρεις. Είναι άλλο κεντρική διαχείριση και να συμμετέχει κάποιος και είναι άλλο μεμονωμένα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι 100% σωστό αυτό που λένε. Δεν γίνεται ρε παιδιά τώρα να έρθει το κανάλι του Ιβάν στον Άρη και να σου λένε μετά όλο το χρόνο με τα λεφτά του Ιβάν έτσι κάνει εδώ. Που βέβαια αλλιώς θα το λένε αν είναι ο Ιβάν, αλλιώς σου λένε αν είναι ο Μαρινάκης. Πάντα πώς εξυπηρετεί η καλλιέργεια της εσωστρέφειας στον Άρη. Να σε διακόψω. Να με διακόψεις, πες τη μεταγραφή. Με έναν εφάνταστο είναι η αλήθεια τρόπο και με ένα φοβερό βιντεάκι, η ΚΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Lucky Jones. Έλα ρε φίλε! Έλα ρε φίλε! Θα μπει σε λίγο και το βίντεο φυσικά στο About Άρης. Μπορείτε να μπείτε και στο κανάλι της. Μπορείς να πάρεις και τον Τζορμπατζόγλου ένα τηλέφωνο. Το Τζορμπατζόγλου. Να το βάλω το κινητό μου να παίξει. Μπορώ, μπορώ. Γιατί με το βάλω, είναι και πολύ καλός ο ήχος. Το μέγεθος είναι ίδιο. Ναι. Κάτσε το βάλω, περίμενε. Το βάλω το μικρόφωνο, μου τρέπεις. Το βίντεο το οποίο έχει ανεβάσει η ΚΑΕ Άρης, λοιπόν. Κάτσε το βάλω να παίξει. Περίμενε. Lucky Jones, welcome to Άρης, γράψε στο τέλος. Το βίντεο το οποίο ανέβηκε πριν από λίγο στο επίσημο κανάλι της ΚΑΕ. Κανονικά πρέπει να βάλεις το Lucky τώρα. Πάρε, βρες από το YouTube ο Lucky. Λοιπόν, ο Lucky Jones είναι και επίσημα παίκτη του Άρη. Μετά από τις 6 θα καλέσουμε και τον Γιάννη τον Παραπονιάρη για να μας πει και περισσότερα πράγματα για αυτή την πολύ καλή προσθήκη. Ο οποίος δεν θα ερχόταν στον Άρη. Παίχτης που τον ξέρει ο Αγγέλου, από την κοινή τους παρουσία στον Προμηθέα Πατρών, θυμάμαι καλά, ναι. Είναι επίσημα παίχτης της ομάδας, πολύ καλή προσθήκη. Αυτός διάρρηνε ή ασώδιο είναι. Επίσης ο διάρρηνε κυρίως. Θα μας τα πει ο Γιάννης καλύτερα. Τι θέση του ακριβώς δεν θυμάμαι. Θα μας τα πει ο Γιάννης καλύτερα μετά από τις 6 που θα τον φιλοξενήσουμε για να μας πει τα μπασκετικά. Ναι. Κλείνουμε την παρένθεση για την ώρα. Ξαναλέμε, ο Lucky Jones είναι επίσημα παίχτης του μπασκετικού Άρη, ο οποίος ανακοίνωσε τον Αμερικάνο με έναν έτσι πολύ διαφορετικό και χιουμοριστικό τρόπο. Είναι η αλήθεια. Και αν δεν έχει ανέβει το βιντεάκι ήδη στο About Άρης, θα ανέβει σε λίγο. Κάτσε γιατί μας λέει ο Γιάννης. Ωραία, καλή κίνηση είναι αυτή. Καλή κίνηση, ναι. Πρωτότυπο, όχι πρότυπο. Πρότυπο ένα βίντεο. Πρότυπο βίντεο. Λοιπόν, καλή κίνηση είναι αυτή. Την είχαμε προαναγγείλει εδώ και καιρό. Και μάλιστα όταν την είχαμε προαναγγείλει, οι συνάδελφοι ειρωνεύτηκαν. Ναι. Έτσι, το θυμάσαι φαντάζομαι. Το θυμάμαι. Πού είναι, απλά δεν θα τον ξαναέχω στην εκπομπή για να το ταχώσω. Λοιπόν... Και μάλιστα το ενημερωτικό της ΚΑΕΑΡΙΣ στάλθηκε με τίτλο «Ποιος έρχεται στον Άρη». Μάλιστα. Λοιπόν, καλή κίνηση. Καλή. Και όπως λέει και ο Χρήστος, θα σου πολύ δεν την περιμένα και την αφισβήτησαν κιόλας. Ο Άρης προσθέτει στο ρόστερ της νέας σεζόν έναν αρκετά ποιοτικό παίχτη. Με έκοψες πάνω στο τέτοιο όμως, φίλε. Ποιο? Εντάξει, δικαιολογούταν. Καλό κόψιμο. Είναι μεταγραφή, ρε Χρήστος. Καλό, πολύ εντάξει. Καλό κόψιμο ήταν. Το οποίο. Θυμίζω ότι όταν το λέγαμε υπήρχε πολύ μεγάλη ηρωνία. Ναι. Και ηρωνία και από Αριανούς.
Αυτό με εκνευρίζει εμένα περισσότερο. Ναι. Ηρωνία και από τους συμπολίτες εδώ πέρα. Άμα πάρουμε. Τι είχαν πει ότι άμα μας πάρει παίκτη ο Άρης να πάει να το κλείσουμε το μαγαζί, κάτι τέτοια δεν λέγανε. Ε? Ναι. Έτσι δεν λέγανε. Α, δεν ξέρω βασικά. Τι. Είχαν πει τυχερά τάκα, αν την είχαν πει. Νομίζω αυτό δεν λέγανε. Μάλλον το παιδιά, κλείστε το. Μάλλον ανοίχτηκαν λίγο παραπάνω. Ανοίχτηκαν, ε? Δεν το περίμεναν. Του βάζω στοίχημα, θα τερματίσουμε πιο πάνω. Ε? Χρωστάω κάτι μου στο τζομπατζόκλι γι' αυτό. Λοιπόν, σημαντικότατη ενίσχυση για τον μπασκετικό Άρη με την απόκτηση του Lucky Jones και θα δούμε πώς θα συνεχιστεί η κατάσταση. Δεν αναιρεί αυτό τα όσα είπα προχθές περί τοποθέτησης και ενημέρωσης του κόσμου του Άρη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να λέμε τα θετικά, να λέμε και τα αρνητικά. Να λέμε τα αρνητικά, να λέμε και τα θετικά. Ναι. Άλλο λοιπόν το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, έλεγα για την ενημέρωσή σας και την πληροφόρησή σας και νομίζω είναι σαφέστατο το τι παίχτηκε και με τα τηλεοπτικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το Ε δεν έχει κάνει καμία πρόταση. Το Ε έχει εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των 7 ομάδων που αυτή τη στιγμή δεν έχουν τηλεοπτικό πάροχο. Και λέω εγώ. Καλά. Μια ομάδα, μια πόλη δεν λέμε. Δεν μας λέτε ότι είμαστε ανύπαρκτοι. Δεν μας λέτε ότι ο Άρης δεν πουλάει. Ότι δεν υπάρχουμε. Ότι σύμφωνα με στατιστικά και δημοσκοπήσεις που κάναμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ο παιδί του Άρη είναι το 0,14% μετά τις 6. Έτσι μας λέτε. Και τώρα θα πάτε να πληρώσετε λεφτά να πάρετε τα δικαιώματα του Άρη για το κανάλι σας. Γιατί στοχεύετε στην άνοδο της τηλεθέασης. Αφού δεν πουλάει ο Άρης. Αφού ο Άρης δεν πουλάει. Είναι ανύπαρκτος. Γιατί πάτε να τον πάρετε. Δεν θα τον πάρετε όμως. Τον Άρη. Για είμαστε 100%. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να σταματήσουν οι Αριανοί να μπαίνουν στην πρίζα από ανθρώπους που ο μόνος στόχος τους είναι να τους βάλουν στην πρίζα. Να ηρεμήσουμε, να στηρίξουμε την ομάδα που έχει ανάγκη τη στήριξη και αν θέλουμε όλοι μας ακόμα καλύτερες μεταγραφές και να είναι και συνεπείς και ο Καρυπίδης και όλοι, την Τετάρτη να γεμίσουμε το γήπεδο. Γιατί υπήρξε αυτό που έπρεπε να υπάρχει από την πλευρά της διοίκησης με Ρίσιο, ο Βικελίδης, το έργα, τα αυτά, το ένα, το άλλο, μεταγραφές, προκαταβολές, τους παλιούς. Να βοηθήσουμε και εμείς τώρα. Το ξέρουμε τον Καρυπίδη, δεν κάνας Μεγιστάνας. Το είχε πει και ο ίδιος άλλος. Σε εκείνη τη συνέλευση που δηλαδή, είχε έρθει. Δηλαδή, τι άλλο θα περιμέναμε από κάποιον άνθρωπο που είσαι εγώ έχω συγκεκριμένες δυνατότητες. Τι άλλο περιμένουμε να γίνει δηλαδή αυτή τη στιγμή. Και πείτε μου εσείς, ας τον Καρυπίδη στην άκρη. Τι τηλεοπτικό συμβόλαιο θα πάρει ο Άρης αν έχει 15-20.000 με την ΑΕΚ και τι θα πάρει αν έχει 2. Είναι πολλά ζητήματα χρειάζεται να δεν παίζουν ρόλο στο κομμάτι του διαδικασίας. Πόσους χορηγούς θα πάρεις αν έχεις μεθαύριο με την ΑΕΚ 15.000 κόσμο και το δουν όλοι και πώς θα πάρεις αν είναι άδειο το γήπεδο. Η δύναμη κάθε ομάδας είναι ο κόσμος της. Εννοείται. Γι' αυτό λοιπόν κατάμε στο Βικελίδης, γι' αυτό κλείσιμο τα αυτιά σε κάθε λογής εσωστροφολόγο. Κλείσιμο τα αυτιά σε καταστάσεις που μόνο το έχουν να πλήξουν τον Άρη. Ο Ερέρα μας λέγανε και μας γράφανε ότι έχει δυσφορία μία την καθυστέρηση. Και βγαίνει μια μέρα μετά ο Ερέρα και λέει είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τις μεταγραφές. Δεν βγαίνουν να πούνε όμως γίναμε ρόμπα. Κάναμε λάθος εκτίμηση ρε αδέρφε. Εγώ δεν είπα ότι είναι σημασία έχει να γίνονται αυτά που πρέπει να γίνουν και αυτό είναι το οποίο κρατάμε. Τώρα το τι έλεγε ο ένας και τι έλεγε ο άλλος. Ναι, αλλά αυτά επηρεάζουν τον κόσμο, φίλε. Ο κόσμος μπορεί να επηρεάζεται για μια-δυο μέρες από αυτά, αλλά όταν βλέπει πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Στην πρώτη στραβή ο κόσμος, Νίκο μου, επειδή επηρεάζεται από αυτά και το ξέρω πάρα πολύ καλά, θα κυνηγάει. Ο κόσμος όταν βγήκε η κεφάλα του Κάμπορα στα πρωτοσέλιδα των Σπορ του Βορρά, ότι είναι απλήρωτος, καταστράφηκε όλη η χρονιά σου. Και μετά από 2 μήνες αποδείχθηκε ότι ήταν πληρωμένος. Αλλά έπαιζε η κεφάλα του ότι είναι απλήρωτος στα Σπορ και πάει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, όντως ο Άρης είναι η αλήθεια ότι οι πληρωμένες στον Άρη απασχολούν νομίζω την επικαιρότητα περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα τα τελευταία χρόνια. Και για να έχετε και εικόνα,
από τη Super League που βρίσκεται πλέον ο Άρης, με εξαίρεση μια-δυο ομάδες, καμιά δεν πληρώνει στην ώρα της. Στον Άρη για ό,τι γίνεται φταίει ο Καρυπίδης. Και στον ΠΑΟΚ για ό,τι δεν γίνεται δεν φταίει ο Σαββίδης. Αυτό γίνεται. Κάθε μέρα στα ραδιόφωνα. Κάθε μέρα. Αν χαλάσει μια μεταγραφή φταίει ο Καρυπίδης. Που δεν γίνεται μεταγραφή φταίει ο Μίχελ. Τι εντάξει. Τι άλλο, πώς αλλιώς πρέπει να τα πούμε για να καταλάβει ο κόσμος και να μην μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι. Που λέγαμε χθες ή προχθές, σου είπα είναι πολλά. Κάτσε να το τελειώσω. Τέλειωσε το. Η ευθύνη είναι του Καρυπίδη και του Σαββίδη. Πώς εγώ σας λέω όμως επικοινωνιακά τον ένα τον αθωώνουν και τον άλλον ακόμα και όταν δεν φταίει, που στην τελική φταίει, έχει την ευθύνη την τελική, είναι το κεφάλι ρε παιδί μου. Δεν γίνεται στο λαμπά ο Τάρης να φταίει ο Νίκος. Ακόμα και λάθος να κάνει ο Νίκος, φταίει ο Χρύσανθος στην τελική. Στην τελική. Α, ωραία. Ναι, τι ωραία. Δεν έχει γίνει. Για να ξέρω. Δεν έχει γίνει. Ορθογραφικό λάθος κάνει ο πρωτοεμφανιζόμενος στο πρώτο του κείμενο Γιάννης. Όχι Φαραπονιάρης. Γιάννης Φωτάκης. Όχι, πώς το λένε, ρε φίλε. Στη Φρουτοπία. Στη Φρουτοπία. Ναι. Είναι μία. Είναι μία. Ο Πίκος Απίκος. Ποια Φρουτοπία. Δεν ξέρεις τι Φρουτοπία. Εμείς μεγαλώσαμε Φρουτοπία. Σε δίσκο το ακούγαμε. Λοιπόν. Ο δημοσιογράφος Πίκος Απίκος έρχεται πρώτη μέρα και κάνει λάθος. Εγώ δεν φταίω. Ναι. Όπως κάποτε, ό,τι και να έκανα εγώ, έφταιγε ο Πετρουλάκης. Έτσι είναι αυτά, ρε φίλε. Σε ποιον ανοίγει το μαγαζί, είναι φίλε. Αυτό ακριβώς. Σε ποιον ανοίγει το μαγαζί. Αυτός παίρνει και την. Δεν γίνεται όμως τη μία περίπτωση για όλα να κατηγορείς τον Καρυπίδη και στην άλλη περίπτωση να μην φταίει ποτέ ο Σαββίδης. Αυτοί οι δύο είναι οι υπεύθυνοι. Φταίνουν αυτοί οι δύο. Είναι τα μαγαζιά τους. Δεν γίνεται στο ένα να λες τρύπα 1,3 εκατομμύρια στον Άρη. Και ο άλλος που είχε 9 να λες ο Μέγας Ευεργέτης την κάλυψε. Και το ένα τώρα που κάνει αύξηση του κεφαλαίου να μην το λες. Αυτές είναι διαφορές και σας τα λέω έτσι με παραδείγματα για να καταλαβαίνετε τη διαφορά στην αντιμετώπιση. Για να αντιλαμβάνεστε ότι παίζετε παιχνίδι. Ξεκάθαρο παιχνίδι κατά του Άρη. Δεν πέρασε το μια ομάδα μια πόλη. Και τώρα προσπαθούν να μας βάλουν πάλι γιατί το έχουμε. Το έχουμε τον αλληλοσπαραγμό. Να μαλώνουμε κάθε μέρα μεταξύ μας για ένα θέμα. Όχι ο Ερέρα με τον Καρυπίδη. Όχι να πλήρωτη. Όχι είναι αυτό. Όχι ήθελε τον Ντούνι. Δεν ήθελε τον Ντούνι. Όχι πάνε να του επιβάλλει τον Μπαργκάν. Όχι δεν έκανε αυτό. Όχι δεν ήθελε τις μεταγραφές. Όχι ήθελε τις μεταγραφές. Όχι το ένα, όχι το άλλο. Όχι δεν έκανε το μετοχικό κεφάλαιο. Δεν θα το πληρώσει. Τελικά το πλήρωσε. Δεν έρχεται ο Τζιμπούρ, τελικά ήρθε. Άσχετα πως κατέληξε. Απλήρωτος ο Τάτος πληρώθηκε. Δεν έχει λεφτά, πληρώνει. Δεν θα πάρει άδεια, πήρε. Δεν ανεβαίνει με την εκαθάριση μπλόκο από το ΙΚΑ. Και την ίδια στιγμή όλα τα άλλα. Ο λαός του ΠΑΟΚ η πρόκριση. Σκούπα παίρνει ο Ιβάν. Καθαρός στο πρωτάθλημα. Δεν κάνει πίσω. Πόλεμος με το Αθηναϊκό κατεστημένο με το οποίο φιλιόμαστε αγκαλιά κάθε μέρα είμαστε. Θα ξυπνήσουμε ποτέ να αντιληφθούμε το τι γίνεται ή θα συνεχίσουμε να ρίχνουμε νεράκι στο μήλο της εσωστρέφειας τον οποίο προσπαθούν να κινήσουν καθημερινά. Εσείς επιλέγετε. Και σε αντίθεση με πολλούς άλλους σας πω το εξής. Εγώ λέω ακούτε τα πάντα. Όλα να τα ακούτε. Να ακούτε και το Λίμπερο. Να ακούτε και το Γέλο και το Μετρόπολης και τον Αρένα και το Fair Play και το δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο. Όλα! Γιατί όταν τα ακούτε όλα, έχετε οι ίδιοι σαφή άποψη για το τι συμβαίνει. Και δεν περιμένετε να διαβάσετε τις δηλώσεις του Κούγια παραφρασμένες κατά λάθος, αλλά έχετε αντίληψη. Και όταν μετά τις βλέπετε παραφρασμένες κατά λάθος και γραμμένες αλλιώς όπως ο Αλέξο Κούγιας λέει με επιστολή του, αντιλαμβάνεστε και το τι συμβαίνει. Όλα να τα ακούτε και όλους. Απλά μόνο εδώ θα λέμε τις αλήθειες και, και θα έχουμε όλες τις αποκλειστικές μεταγραφές. Ε? Mm. Τι μου. Λοιπόν. Θα πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα που έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη ώρα. Μόλις επιστρέψουμε έχουμε και ένα τηλεφωνικό ραντεβού προγραμματισμένο και φυσικά και μπάσκετ με τον Γιάννη τον Παραπονιάρη. Όλα αυτά εδώ επιστρέφουμε σε λίγο.
Βάλε το τραγούδι, ρε φίλε, με το οποίο ξεκίνησε τα αθλητικά νέα. Βάλε λίγο το τραγούδι. Έλα, ρίξε λίγο. Έτσι ξεκινούσε η εκπομπή το πρωί. Και αργούσα να πάω και έπαιζε τρεις φορές. Δώσε! Ναι! Πού το! Πέσικο, πρέπει να ανεβάσει το YouTube όμως. Έλα, σμπρώξε το λίγο, Δημήτρη. Σπρώξε το ρε αγόρι μου λίγο να... Αυτό θα παίζει στο κρατικό εδώ κλειστό της Πηλέας. Είναι η μεταγραφή που μας έκανε να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και να ασχοληθούμε με το μπάσκετ. Να ανοίξω γραμμές. Όχι, γιατί έχουμε καλεσμένο σε λίγο. Πού τόσο καλεσμένο. Να ανοίξω γραμμές μέχρι να έρθει. Όχι, όχι. Να τον κάνουμε αύριο. Σε δύο λεπτά θα τον έχουμε. Σίγουρα. Ναι. Άργησε ο καλεσμένο, πε το. Δεν έκανε έτσι. Είχε ένα επαγγελματικό ραντεβού. Σοκολατάκι έφερε. Σοκολατάκι. Τι καλεσμένο είναι. Α, χωρίς σοκολατάκι ήρθε. Κάνω δίαιτα, φίλε. Κι εγώ δίαιτα κάνω. Μέχρι χθες. Δεν τρώω τέτοια. Ένα μήνα ελεύθερης υπηρεσίας. Έχω κόψει το ψωμί μόνο. Είμαι ένα μήνα ελεύθερης υπηρεσίας από σήμερα. Έχασα 3 κιλά πάνω. Χαιρετίσμα στη Σοφία. 3 κιλά, φίλε, σε 12 μέρες. 3 κιλά. Έκοψα το ψωμί. Όταν οι άλλοι συνάδελφοι κάναν τις βόλτες. Όταν τα φάμε στην Ολλανδία, ρε φίλε. Δεν φάτε τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Δεν πρέπει να τρώω μακαρόνια. Καλά, αν περάσετε εκεί πέρα. Καλά, αν περάσετε. Ωραίο ξενοδοχείο πάμε όμως. Έχει πισίνα, θα κάνω μπάνιο. Βλέπετε με τι διάθεση πάει σε βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη χωρίς τον Τσαλτίδη, κύριε Σιγκέρη. Έχω πολλά χρόνια να πάω. Έτσι. Στην κεντρική Ευρώπη. Πάρε λίγο τον καθένα. Δεν έχω πάει ποτέ στην Ολλανδία. Δεν έχει πάει. Ποτέ. Ούτε είναι από τις λίγες χώρες. Και δεν θα πάω. Γιατί δεν θα πας. Δεν θα πας. Γιατί δεν πας. Κάποια στιγμή θα πας. Ολλανδία. Ολλάντα. Ενώ έχουμε πάει Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία. Γαλλία. Ελβετία. Αυστρία, Νορβηγία, είπες. Αυστρία. Σύνορα εκεί, όλα τα πάντα μεταξύ που παίζουν. Ολλανδία δεν είχε τύχει ποτέ. Τυφλίδα. Τι? Δεν έχει πάει τυφλίδα, όχι προετοιμασία. Όχι τυφλίδα, Μολδαβία. Μολδαβία έχει πάει. Ναι. Έχεις πάει Μολδαβία. Μολδόβα. Μολδόβα, βέβαια. Κισινάου. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να καλησπερίσουμε τον καλεσμένο μας που έχει πάει και αυτό σε αρκετά μέρη. Ένα συγκεκριμένο τον ενέπνευσε για να διαμορφώσει το εξωτερικό του Νέου Ρησίου. Ιβέρια. Η Γερμανία και το προπονητικό της Dortmund. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παζαρτζίδη. Τι κάνετε, καλησπέρα το Λίμπερο. Καλησπέρα σας. Πείτε εδώ του Αγλαού, ποιο Dortmund τώρα μπροστά στη Βέρεια. Έχει ραβανί Dortmund. Πού ξέρει αυτό εδώ. Ωραίο το ρεβάνι. Βέβαια, ρε φίλε, εννοείται. Άσε το, βάζει δυο μπάλες παγωτό από πάνω, ό,τι πρέπει είναι. Νομίζω ότι αυτοί που είναι εκεί πέρα και ζουν πολλά χρόνια εκεί πέρα, το είναι συνηθισμένο. Πα στη Γερμανία, θα σε βγάλουν καμιά ξενέρωτη σοκολατόπιτα. Και αυτή και αν είναι και κανονική. Τέλος πάντων. Αλλά για τα αθλητικά κέντρα, α προτιμήσουμε τη Γερμανία. Ναι, καλύτερα νομίζω. Και πάνω. Σα ακούμε βεβαίω, κύριε Παζαρτζίδη. Μα ακούτε. Δεν είναι καλή γραμμή. Είμαι στον δρόμο τώρα και γυρίζω, είμαι στον περιφερειακό, ίσως δεν έχουμε λίγη πάτε να φάτε ρεβανί στη Βέρεια. Τώρα σας ακούμε καλύτερα και είσαι στην Θεσσαλονίκη και αυτός ήταν ο λόγος που σας καλέσαμε γιατί μαζί με τον κύριο Καρυπίδη επιθεωρήσατε τόσο το Ρήσιο όσο και κάποιους χώρους στο Κλεάν της Βικελίδης. Ναι, πραγματικά έτσι είναι. Με κάλεσε το μεσημέρι στο γήπεδο. Ναι. Είδαμε κάποια πράγματα που ζήτησε να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό για να γίνουν στις σουίτες. Θα γίνει δηλαδή μια ανακαίνιση στις σουίτες. Mm-hmm. Στο περιβάλλοντα χώρο του αναγωνιστικού χώρου, δηλαδή γύρω-γύρω εκεί κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν, που ζητήθηκαν και από τη Super League με κάποια τζάμια και με κάποια σαν μέτρα ασφάλειας. Mm-hmm. Πού, σε ποια θυρά, στα επίσημα? Στα επίσημα είναι σίγουρο. Πίσω από τον πάγκο το φιλοξενούμενο λέτε. Ναι, γενικά όλοι 7. Ναι. Για τη θύρα 2 δεν έχει ζητηθεί κάτι γιατί έχουμε το υψόμετρο που απαιτείται. Υπάρχει μια οδηγία συγκεκριμένη που απαιτείται ένα υψόμετρο από τον αγωνιστικό χώρο ώστε από εκεί και μετά να έχει προστασία. Οπότε εμείς επειδή εκεί πέρα έχει ένα τυχείο τσιμεντένιο και είναι και τα κάγκελα της θύρας, εκεί είμαστε εντάξει. Ναι, μήπως να βάλουμε όμως τίποτα κύριε Παζατζή, γιατί θα πέσει καμιά κουρομπίλια πάλι κάτω, θα κρατάει από τα δεξιά την πλευρά ενώ έχει χτυπήσει αριστερά, δεν έχουμε κάνει τέτοιο. Γιατί είναι και επικίνδυνα τα πράγματα. Τώρα αυτό νομίζω θα ξαναγίνει συνάντηση με τους ανθρώπους της Super League. Αν μας ζητηθεί θα γίνει, είναι κάτι που γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Στα γραφεία, στην είσοδο των γραφείων θα κάνουμε μια αλλαγή. Θα τα πάρετε τελείως από εκεί? Όχι, η είσοδος κάτω που είναι από την Αλκμίνη. Ναι. Θα την αλλάξουμε, θα δημιουργήσουμε μια ρεσεψιόν, μια υποδοχή εκεί πέρα. Θα αλλάξει λίγο η πρόσωψη. Επιτέλους.
Θα υπάρξει και άνθρωπος κάτω εκεί στη ρεσεψιόν, security. Ναι, ναι, βεβαίως. Θα υπάρχει γραμματεία. Ωραία. Έτσι πρέπει. Στους χώρους υγιεινής, σε όλες τις θύρες έδωσε το λίγο πρόεδρος να γίνει αντικατάσταση των ειδών υγιεινής των πλακεδίων, φώτα. Γενικά θα μπούμε δυναμικά και στο γήπεδο. Αφού βέβαια τελειώσει το ρίσιο πρώτα. Το ρίσιο τώρα βέβαια εντάξει, η νέα ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι θα παραδοθεί με την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία. Αλλά... Είδα πολύ ωραίες φωτογραφίες από το ρίσιο και μπράβο για την πολύ καλή δουλειά. Αλλά είναι πραγματικά ένα αθλητικό κέντρο. Είναι επειδή είδα και τα αποδυτήρια και επειδή έχω και την εικόνα των προηγούμενων αποδυτήριων, νομίζω ότι αν μη τι άλλο η λέξη αξιοπρέπεια πλέον για μια μεγάλη ομάδα όπως ο Άρης είναι αυτή που βρίσκεται δίπλα στο αθλητικό κέντρο του Ρησίου. Επειδή έκανε διακοπή, δεν άκουσα ακριβώς τι είπατε. Λέω, επειδή έχω δει και το προηγούμενο και την προηγούμενη κατάσταση, λέω η αξιοπρέπεια πλέον μπορεί να μπαίνει δίπλα για το αθλητικό κέντρο μιας μεγάλης ομάδας όπως ο Άρης. Γιατί πριν... Και όχι μόνο αξιοπρέπεια. Ναι. Αν μη τι άλλο λέω, τουλάχιστον η αξιοπρέπεια και η... να μην πω η χλίδα, να μην το πάω τόσο πολύ, αλλά πραγματικά χαίρεσαι που ο Άρης έχει ένα τέτοιο αθλητικό κέντρο πλέον. Αυτή ήταν και η θέληση και της διοίκησης, έτσι, να γίνει κάτι εξ ολοκλήρου. Από την αρχή καινούριο, ολοκένουριο, ήρθε σήμερα ο κ. Καρεπίδης, το καθίσαμε αρκετή ώρα στο Ρήσιο. Είδε όλους τους χώρους, εντυπωσιάστηκε. Και όταν εντυπωσιάζεται προσθέτει πραγματάκια. Οπότε σήμερα μου έδωσε εντολή να προχωρήσουμε και πιο ζεστά το θέμα με τις πισίνες, γιατί έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση. Τις πισίνες. Θα κάνουμε και πισίνα. Θέλουμε να κάνουμε δύο πισίνες αποκατάστασης και κάτι λουτρά για αποθεραπεία με ζεστά και κρύα. Α, ωραία. Θα δημιουργηθεί ένας χώρος επιπλέον αποθεραπείας με άμμο. Και γενικά έχει θέληση να κάνει πολλά πράγματα. Από ό,τι κατάλαβα με την κουβέντα που έχουμε ότι θα τελειώσει θετικά το Ρήσιο φέτος, προς την ομάδα δηλαδή. Οπότε έχει όραμα για το Ρήσιο ακόμα μεγαλύτερο από αυτά που κάνουμε φέτος. Το έχει πάρει πάντως πολύ ζεστά και επειδή κάθε φορά που μιλάτε σας ζητάει για κάτι καινούργιο, σας βλέπω το παραδείγμα των οπτικών. Καλό είναι αυτό. Το Ρήσιο, έτσι όπως πάει. Εντάξει τώρα... Τώρα για να γίνουν οι πισίνες και αυτά που θέλουμε, ναι, και που έχουμε δει και ξέρουμε τι θέλουμε, δεν μπορεί να γίνει τώρα. Ναι, ναι. Αλλά θα γίνει πολύ πιθανό και φέτος. Ναι. Δηλαδή δεν θα εμποδίσει το να... Γιατί δεν θα γίνει στο υφιστάμενο κτίριο, θα γίνει λίγο δίπλα. Δεν θα εμποδίζεται η προπονήση της ομάδος. Πάντως είστε και ένας... Θέλει να το κάνει. Mm-hmm. Θέλει να το κάνει. Θέλει να κάνει ένα κέντρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ήδη αυτά που έχουμε κάνει τώρα είμαστε πάρα πολύ καλά. Θα τα δείτε και όταν σε λίγες μέρες θα παραδοθεί το έργο. Mm-hmm. Θα εντυπωσιαστείτε και εσείς γιατί πραγματικά έχει γίνει κάτι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Διακατέχετε πάντως ο κύριος Καρυπίδης, κύριε Παζαρτζή, επειδή τον ζείτε κιόλας, έχετε και συχνή επαφή, από έναν μεγάλο ενθουσιασμό μέχρι στιγμής γενικότερα. Όχι μόνο για το Ρήσιο και γενικότερα για το νέο Άρη της Super League. Ναι, βεβαίως. Έχει πάρα πολύ θέληση και πάρα πολύ όρεξη για το ποδόσφαιρο. Και αυτό εμείς ειδικά το ξέρουμε καλύτερα όταν είχαμε και την ομάδα της Ειρηνούπολης που ήταν στην ερασιτεχνική κατηγορία. Ναι. Και εκεί πέρα είχαμε κάνει και έργα και υποδομές στο γήπεδο ενός χωριού που δεν τα είχαν πολλά γήπεδα μεγαλύτερων κατηγοριών. Ναι. Διαπιστώνετε... Είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Έχει θέληση, έχει μεράκι. Και αυτό αποτυπώνεται και από αυτά που κάνει. Έτσι. Mm. Αυτά που, τουλάχιστον αυτά που έχουμε κάνει στο δικό μου το κομμάτι και στο Χαριλάο που κάναμε πέρσι, φέτος με τα τουρνικέ, στο Ρήσιο, τώρα ξανά στο Χαριλάο που θα κάνουμε αλλαγές αυτές που θα κάνουμε και στα αποδυτήρια που θα κάνουμε. Mm. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει μεράκι να κάνει κάτι με βάση, σταθερό, με υποδομές και να προχωρήσει. Δεν είναι για μια χρονιά στον Άρη. Και ενώ δεν έχει τη στήριξη που θα ήθελε, νομίζω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Τα κάνει όλα αυτά. Ναι. Δεν ξέρω αν σας έχει εκφράσει και εσάς έτσι κάτι όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί εντάξει, έχετε και εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είναι απογοητευμένος από την κίνηση, ειδικά των εισιτηρίων διαρκείας, γιατί τουλάχιστον αυτά που έχει πει τα έχει κάνει. Ναι. Δηλαδή έχει παρουσιάσει έργο στην παρουσία του αυτά τα χρόνια που ασχολείται με τον Άρη. Ναι. Εντάξει, τώρα αν κάποιοι δεν βλέπουν τα γεγονότα και από τα καφενεία ή από οπουδήποτε αλλού συζητάνε και λένε και κάνουν, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Πάντως
Για μένα τα 1000 εισιτήρια, πόσα έχει δώσει, 1200, δεν είναι εισιτήρια για τον Άρη Θεσσαλονίκη. Καλά, δεν θα μείνει σαν τον αριθμό. Θα υπάρξει. Οπωσδήποτε. Θα υπάρξει. Καταρχήν μια έκρηξη θα υπάρξει μεθαύριο. Θα το δείτε. Ότι ο κόσμος, εντάξει, είναι φυσιολογικό να είναι παγωμένος με όσα γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Από την άλλη, όπως λέτε, έχουν μπει χρήματα και είναι η πρώτη φορά. Γιατί πάντα λέμε να δούμε και μετά θα πάμε να στηρίξουμε. Εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει βάλει χρήματα. Αυτό δεν μπορεί να αφισβητήσει κανένας. Και άμα για τις μεταγραφές μπορεί να αφισβητήσει, τα τσιμέντα και τα υλικά και αυτά, αυτά δεν γίνεται να τα πάρει τζάμπα. Αυτά θέλουν λεφτά για να αγοραστούν. Τα έργα που κάνει στο Ρίσιο και στο Χαριλάου είναι έργα υποδομής και θα μείνουν στον Άρη για πολλά χρόνια. Είτε είναι ο Καρυπίδης είτε δεν είναι. Έτσι. Οπότε αυτό είναι ένα έργο υποδομής και πρίκας και για τα παιδάκια που είναι πίσω από τις ακαδημίες που έχουν όρεξη για τον Άρη. Τώρα άλλο να μπαίνει ένας φοιτητικάς στο site και να βλέπει το Ρίσιο πώς ήταν και τι εγκαταστάσεις είχε η ομάδα και άλλο έτσι πώς θα γίνει σε 10 μέρες και θα παραδοθεί. Ανεβαίνει και το επίπεδο της ομάδος, του οργανισμού του Άρη. Έτσι. Δεν είναι μόνο δηλαδή το αγωνιστικό κομμάτι, είναι και οι υποδομές. Και δίνει πάρα πολύ έμφαση και στις υποδομές. Mm-hmm. Και έχει πλάνο και όραμα να κάνει και άλλα πράγματα, τα οποία καλά να τα ανακοινώσει αυτός όταν πρέπει. Έτσι δεν μπορώ εγώ να πω κάτι. Έτσι. Φαντάζομαι ότι είναι ικανοποιημένος και ο προπονητής από τη εξέλιξη των έργων και τη διαφορά που βλέπει με αυτό που είδε λίγο πριν ξεκινήσουν τα έργα. Βέβαια. Βέβαια. Και ο προπονητής είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από αυτά που θα του παρέχει το Ρίσιο σαν υποδομή. Από γυμναστήρια, από εστιατόρια για τη σύνδεση των ποδοσφαιριστών, από τους χώρους ξεκούρασης, από τους χώρους, γιατί δημιουργήθηκε και ένας χώρος με video wall που θα γίνεται και μέσω, δηλαδή θα βλέπουν αγώνες, θα κάνουν τις αναλύσεις τους και τι πρέπει να κάνουν. Τα έχουμε προβλέψει όλα. Μάλιστα. Εσάς για κάποια μεταγραφή σας είπε, γιατί στο γιατρό του Άρη, τον Βαγγέλη τον Πανταζή, με τον οποίο βρέθηκαν τις προηγούμενες μέρες, του είπε ότι πάει για ένα μπαμ στην επίθεση. Δεν ξέρω αν σας ζητήσατε. Θα πει τον μπούμο, κύριο Πανταζή. Όχι, επειδή εγώ το ψάχνω και δεν μπορώ να το βρω, ο χρόνος του είναι πολύτιμος. Ναι. Ό,τι χρόνο μου διέθεσε σήμερα τον αφιέρωσα σε μένα και σε αυτά που πρέπει να θέλω εγώ για να είμαι συνεπής απέναντι στον Άρη. Ωραία. Εμένα αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει το Ρίσιο και μετά το Χαριλάο. Το τι κάνει με μεταγραφές δεν μπορώ. Εγώ είχα λίγο χρόνο, έπρεπε να τακτοποιήσω τα δικά μου τα θέματα. Στο Χαριλάο πότε μπαίνετε, κύριε Παζαρτζίδη, απευθείας μετά το Ρίσιο, δηλαδή και αρχές Αυγούστου? Όχι, μπορεί να πω και την άλλη εβδομάδα και πιο νωρίς. Α. Γιατί τώρα στο Ρίσιο έχουμε μπει στην τελική ευθεία, δεν έχουμε μείνει πολλές μέρες. Την άλλη εβδομάδα τι? Μετά το μάτς με την ΑΕΚ, φαντάζομαι. Ναι, μετά το μάτς, βέβαια. Μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Μπορεί την επόμενη μέρα να μπούμε να ξεκινήσουμε και εκεί πέρα κάποια πράγματα. Θετικό. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιστροφή να έχετε και καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Παζαρτζίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον υπεύθυνο της εταιρείας που έχει αναλάβει τα έργα στο Ρίσιο και θα πραγματοποίησε και τα έργα τα οποία θα γίνουν στο Πανεπιστήμιο Βικελίδης από την επόμενη εβδομάδα. Με παγωτό όμως, γιατί κάναμε διαφήμιση τώρα με Πατσατζίδης και τα λοιπά. Κάνει και καλή δουλειά, είπαμε. Πήρα όταν γυρνούσα από τα τρία πέντε πήγα να σταματήσουμε στη Βικελίδη. Να σου δώσει Πατσατζίδης. Και πήρα. Δωροδοκία δημοσιογράφου. Τα λένε καλά για δύο κομμάτια ραβανί και τέτοια. Ναι. Ωραίο το ραβανί. Εξαιρετικό. Λοιπόν, γίνονται πραγματάκια. Το έχει πάρει, η αλήθεια είναι, πολύ ζεστά το θέμα του Ρησίου, ειδικά ο Θόδωρος Καρυπίδης. Όχι σχεδόν κάθε μέρα, αλλά συχνά πυκνά, δηλαδή, όταν μιλάει. Κάνει πράγματα που έπρεπε να κάνουν. Προτείνει και κάτι καινούριο, ζητάει και κάτι καινούριο να γίνει. Να τώρα, ας πούμε, δηλαδή, ήταν το κτίριο να γίνει 200 τετραγωνικά, θα το κάνουμε, λέει, 300. Α, κάνουμε, λέει, και πισίνες για αποθεραπεία και αποκατάσταση. Να κάνουμε και αποκατάσταση με άμμο. Mm. Να βάλουμε αυτό, να βάλουμε εκείνο, όλο και κάτι καινούριο προκύπτει. Να κάνουμε και αυτό στο Βικελίδης, να γίνουν και τα αποδυτήρια. Αυτονόητα είναι μεν πράγματα που πρέπει να γίνονται, αλλά πρέπει να του πιστώσουμε ότι διαθέτει χρήματα από την τσέπη του και όχι από άλλα έσοδα που έχει, προκειμένου μαζί με το σχεδιασμό της ομάδας και την απόκτηση ποδοσφαιριστών να πραγματοποιεί και τα συγκεκριμένα έργα. Για να, όχι τίποτα άλλο, για να αισθάνεται και ο κάθε ποδοσφαιριστής που ήρθε στον Άρη, θα έρθει στον Άρη, ότι είναι σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον μιας εκ των μεγαλύτερων ομάδων της Ελλάδας, όπως είναι ο Άρης. Και ένας ακόμα λόγος που διαμορφώνεται έτσι στο Ρίσιο είναι αυτό το οποίο βλέπουμε και κυρίως στα κλαμπ της Ευρώπης, οι παίχτες να περνούν, δηλαδή,
τις περισσότερες ώρες μέρος εκεί πέρα. Να κάνουν αποθεραπεία τους εκεί, να τρώνε εκεί, να χαλαρώνουν εκεί. Να πηγαίνουν δηλαδή 2 ώρες προπόνηση και φεύγουν, πάμε για καφέ. Να τους έχεις εκεί πέρα περισσότερες ώρες. Και αυτό μπορεί να βοηθήσει από πολλές απόψεις. Καλά τα λες. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε περίπου 1 λεπτάκι πριν από τις 6.30. Μόλις επιστρέψουμε, θα έχουμε τον Γιάννη τον Παραπονιάρη να μας πει για Lucky Jones. Να σας πει. Ο οποίος. Πάλι θα φύγει. 45 λεπτά έλειπες. Ναι, αλλά είχα δουλειά. Και εγώ έχω πανηγύρι. Lucky Παραπονιάρη θα βγάλεις. Θα γυρίσουμε λοιπόν με τον Γιάννη Παραπονιάρη. Τα πείτε όλα εδώ πέρα. Να μας πει τα τελευταία από τον μπάσκετ του Άρη. Και η μόνη λύση, λέω, 741. Ναι. Είναι, παιδιά, να θωρακίσουμε τον Άρη με 10.000 διαρκείας. Τότε θα σκεφτούν όλοι τι θα γράψουν και τι θα λένε και τι κολοτούμπες θα κάνουν. Και στέλνει άλλο ένα μήνυμα ο φίλος και λέει: Άρθρο της Μέτρος για την προσφορά του Διαμαντόπουλου. Όλα καλά και οι τρεις τελευταίες γραμμές γράφουν πως σκέφτεται ήδη να φύγει. Πού να πάει. Προπαγάνδα είναι αυτό. Δεν το πιστεύω. Δεν έχει γραφτεί ποτέ αυτό. Ψέματα. Ψέματα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σε 40 λεπτάκια μετά από τις 6, Λίμπερα 107,4, All About Aris On Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Και ο Τσαλτής μας που χαιρέτησε. Είχε μια υποχρέωση, σαν να είπε να βρεθεί. Λοιπόν, FM γεννώντα τα μηνύματά στο 545-26. Για περίπου ένα τακτάκι που θα πάμε ακόμα πάρει μέχρι και τις 7 παρακάτι. Σε λίγο θα έχουμε τον Γιάννη Παραπονιάρη για να μας πει τα νεότερα. Τον έχουμε? Τον έχουμε τώρα, ωραία. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παραπονιάρη για να μας μιλήσει πιο αναλυτικά για τη μεταγραφή που ανακοίνωσε ο μπασκετικός Άρης σήμερα το απογευματάκι. Λιγότερο από μία ώρα έχει, που η Κιτρινόλαβρη έκανε γνωστή την απόκτηση του Lucky Jones με ένα πρωτότυπο, είναι η αλήθεια, τρόπο για τα επόμενα 2 χρόνια. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Να σου πω την αλήθεια, ρε φίλε, πριν ξεκινήσεις, ναι. Δεν με τρέλανε και ιδιαίτερα το βίντεο. Γιατί? Όχι, θέλω να μου εξηγήσεις τον λόγο, αν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος που έγινε με αυτόν τον τρόπο η παρουσίαση και η είδηση της απόκτησης του Lucky Jones, μπορεί να το δεχτώ. Θα μπορούσε απλά να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει ότι πήραμε τον Lucky Jones. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει μια εξήγηση από πλευράς ΚΑΕ για τον συγκεκριμένο τρόπο που ανακοινώθηκε ο παίχτης. Το σκεπτικό. Κάποια εξήγηση συγκεκριμένη για τον λόγο με τον οποίο προτίμησαν οι άνθρωποι της ΚΑΕ να ανακοινώσουν με αυτόν τον τρόπο τη συμφωνία με τον Lucky Jones δεν υπάρχει. Απλά φαντάζομαι εγώ ότι επέλεξαν το συγκεκριμένο τρόπο έτσι με την φωνή του Θανάση Βέγκου γιατί ο Lucky Jones πέρσι έπαιζε στον ΠΑΟΚ, οπότε είναι και μια επικοινωνιακή νίκη, θα λέγαμε, της ΚΑΕ στο συγκεκριμένο κομμάτι, καθώς υπενθυμίζω ότι και ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου, με το που είχε ολοκληρώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, είχε καταθέσει πρόταση παραμονής στον Lucky Jones με τον Αμερικάνο να την απορρίψει. Φυσικά δεν ήταν μόνο ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης οι οποίοι είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την αποκτήση του Αμερικάνου Girl Forward, ήταν και το Περιστέρι που ανέβηκε από την Α2 και θα αγωνίζεται την αγωνιστική περίοδο στην stoichman.gr Basket League και μάλιστα η πρόταση του Περιστερίου ήταν κοντά στις 100.000 ευρώ. Ήταν μια πάρα πολύ δυνατή οικονομικά πρόταση, αλλά το γεγονός ότι η αθηναϊκή ομάδα δεν αγωνιζόταν σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση λειτουργήσε ανασταλτικά και την απέρριψε ο Lucky Jones. Ο Lucky Jones, ο οποίος είναι ένας παίκτης κομβικός για τον αγωνιστικό σχεδιασμό που κάνει ο Βαγγέλης Αγγέλου. Από την ημέρα που έγινε γνωστή η πληροφορία ότι ο Άρης έχει βολιδοσκοπήσει, έχει στο στόχαστρό του τον Αμερικάνο παίκτη, ο Βαγγέλης Αγγέλου είχε εξηγήσει πως είναι ένας παίκτης στον οποίο υπολογίζει πάρα πολύ, καθώς πρόκειται για έναν αθλητή ο οποίος μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, μπορεί να σουτάρει, μπορεί να ποστάρει, μπορεί να τριπλάρει, μπορεί να τρέξει στον εφημιδιασμό, μπορεί να παίξει άμυνα, να πάρει rebound. Γενικότερα είναι ένα πολυεργαλείο μέσα στο παρκέ και τέτοιου είδους παίκτες που κάνουν πολλές δουλειές μέσα στο παρκέ, που έχουν πολυεπίπεδη προσφορά στο παιχνίδι της ομάδας, αρέσουν στον Βαγγέλη Αγγέλου και θέλει να τους έχει στο ρόστερ του, θέλει να τους έχει στα χέρια του. Ο Lucky Jones και ο Βαγγέλης Αγγέλου
έχουν συνεργαστεί ξανά την περσινή σεζόν, όχι αυτή που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, την προηγούμενη, την σεζόν 16-17, έχουν συνεργαστεί στα τέλη εκείνης της αγωνιστικής περίοδου στο Προμηθέα Πάτρας. Οπότε ήταν πολύ εύκολο από την πλευρά του παίκτη να δώσει την θετική του απάντηση αφού ζήγησε τις επιλογές του, να πει το ναι στον coach Αγγέλου, καθώς ξέρει γιατί προπονητή πρόκειται, ξέρει ποιος Γιάννη, έδειξε. Να σε διακόψω λίγο για μια ποδοσφαιρική είδηση. Τελείωσε θετικά οριστικά το θέμα του Δημήτρη του Κωνσταντινίδη. Υπέγραψε ένα προλίγο το συμβόλαιό του. Σε λίγο θα υπάρξει, φαντάζομαι, και η ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης. Το σημαντικό είναι ότι και η είδηση ότι ο 24χρονος Μπακ αποτελεί την ένατη, οριστικά αποτελεί την ένατη μεταγραφή των κυτρινόμαυρων. Συνεχίζεις. Πολύ ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι ο Λάκη Τζόουνς και ο Βαγγέλης Αγγέλου γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Ο Αμερικάνος γνωρίζει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Έλληνας coach, γνωρίζει τη φιλοσοφία του, γνωρίζει τι θέλει από τον ίδιο να δώσει μέσα στο παρκέ. Οπότε αυτό θα κάνει την ένταξή του και στην νέα του ομάδα έτσι πιο ομαλή και πιο γρήγορη, καθώς οι δυο τους έτσι έχουν μια πολύ καλή επικοινωνία, μια πολύ καλή χημεία, ο ένας από τον πάγκο και ο άλλος στο παρκέ. Είναι μια ισχυρή μεταγραφική κίνηση για τον Άρη η απόκτηση του Λάκη Τζόουνς. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος στα 32 παιχνίδια που έπαιξε πέρσι στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, τα 24 στην κανονική περίοδο και τα 8 για τα play-offs, είχε 7,9 πόντους κατά μέσο όρο, με 45% στο δίποντο, 30,3% στο τρίποντο και 77,08% στις βολές. Αρκετά καλά ποσοστά για έναν guard forward, ο οποίος μπορεί να καλύψει εξίσου καλά και τη θέση στο 2 και τη θέση στο 3. Από εκεί και πέρα είχε 5,6 rebound, το 1,28 εξ αυτών ήταν επιθετικά, άρα είναι ένας παίκτης ο οποίος διεκδικεί κάθε διεκδικήσιμη μπάλα, πηγαίνει σε όλες τις φάσεις, περίπου μία assist ανά παιχνίδι και 0,25 μπλοκ. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολυεπίπεδη συνεισφορά στο παιχνίδι της ομάδας. Έχει καλά αθλητικά χαρακτηριστικά, ένα αξιόπιστο σουτάκι από την περιφέρεια, κυρίως αρέσκεται στο να τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο και να τελειώνει τις φάσεις με layups, και γενικότερα είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει ό,τι του ζητήσει ο προπονητής του. Αν του ζητήσει ο προπονητής να μαρκάρει τον καλύτερο αντίπαλο παίκτη, θα το κάνει. Αν του ζητήσει ο προπονητής του να σκοράρει, θα το κάνει. Γενικότερα είναι ένα πολυεργαλείο το οποίο κάθε coach θα ήθελε να έχει στα χέρια του. Αυτό που δεν είπαμε και είναι σημαντικό είναι ότι η συμφωνία, το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Αμερικάνος, είναι διετούς διάρκειας. Για τις επόμενες δύο σεζόν λοιπόν ο Αμερικάνος θα είναι παίκτης του Άρη. Ωραία. Κάτι άλλο που έχουμε να αναφέρουμε στον αφορά τον μπασκετικό ρεπορτάζ? Κάτι άλλο δεν έχει. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις που περιμένουμε τις μεταγραφικές, αναφέρομαι σε αυτές τον Mike Kaiser και Ελευθέρη Βοχορίδη, δεν έχει υπάρξει κάποια οριστική εξέλιξη και από εκεί περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις από τους δύο καλαθοσφαιριστές. Και εφόσον ο Άρης καταφέρει στην περίπτωση του Μποχορίδη να το διατηρήσει στο ρόστερ του και στην περίπτωση του Κάιζερ να τον αποκτήσει, μιλάμε τότε για το γεγονός ότι αρχίζει και σχηματοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περίοδου, ένα ρόστερ το οποίο θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό και αρκετά ισχυρό, καθώς ήδη υπάρχουν στην ομάδα ο Μπόρις Νταλό, ο Γκάρι Μπέλ, ο Δημήτρης Βεργίνης, ο Δημήτρης Λιώνης, ο Διαμαντής Λαφτσάκης. Γενικότερα υπάρχουν παιδιά που διαθέτουν και ποιότητα, διαθέτουν και εμπειρία. Υπάρχουν και νέοι παίκτες σε ηλικία, ελπιδοφόροι, οι οποίοι μπορούν έτσι να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας. Και με τις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν, νομίζω ότι θα δημιουργηθεί έτσι ένα πολύ καλό σύνολο. Ωραία, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις. Καλή συνέχεια, Νίκο. Να σε καλά.
Αυτά από τον Γιάννη Παραπονιάρη όσον αφορά το νεότερο από τον Μπασκετικού Άρη και την απόκτηση του Lucky Jones για τα επόμενα 2 χρόνια από την Καϊάρης. Θυμίζω ξανά αυτό που μεταφέραμε πριν από λίγο και περιμένουμε πλέον και την επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης για 2 χρόνια οριστικά. Στους κιτρινόμαυρους ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης, ο 24χρονος δεξιός οπισθοφύλακας που θα πλαισιώσει τον Μανώλη Τζανακάκη στο δεξιάκρο της άμυνας. Μεταγραφή νούμερο 9 για τον Άρη και δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ώρες να πιάσουμε και διψήφιο αριθμό, πιθανότατα με τον Βελέθ, γιατί του Μπάσα θα εξαρτηθεί και από το πότε θα έρθει ο παίχτης στην Θεσσαλονίκη. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για Κυριακή. Ο ίδιος, επειδή επικοινωνήσαμε και μαζί του, λέει σύντομα. Τώρα το σύντομα, μέσα στις επόμενες ημέρες. Αλλά υπάρχει πληροφορία, ξαναλέω, που λέει ότι ο παίκτης θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη την Κυριακή, όπως είπαμε και χθες. Η ουσία είναι να έρθει. Τώρα το πότε θα έρθει. Καλά, δεν είπαμε να έρθει και μετά την Ολλανδία, φυσικά. Αλλά και η δικιά του περίπτωση φαίνεται να έχει δρομολογηθεί, να έρθει στη Θεσσαλονίκη, να κάνει τις τελικές επαφές του με τον Άρη και να ενταχθεί και αυτός στην ομάδα. Μετά από τον Κωνσταντινίδη, που φαντάζομαι ότι μέχρι το βράδυ θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ, και μετά, μετά τον Βελέθ, με τον οποίο υπάρχει μια προφορική συμφωνία. Υπήρξε και επικοινωνία χθες με τον Ισπανό και δεν αποκλείεται μέσα σε επόμενες ώρες να έχουμε κάτι οριστικό και θετικό. Βέβαια, όσον αφορά τον 27χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος εξ αρχής ήταν ο διακαής πόδος του Πάκο Ερέρα για το κέντρο της άμυνας. Και δικαιώνεται ο Ερέρα και ο Άρης φυσικά που κάναν υπομονή στην περίπτωση του πρώην κεντρικού αμυντικού της Βίσλα Κρακοβίας, αφού χθες έμεινε ελεύθερος και πλέον ετοιμάζεται να μπει στο αεροπλάνο, αν δεν προκύψει κάτι, για να έρθει στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και απογευματινή προπόνηση της ομάδας στο γήπεδο του Πανοράματος. Ο Άρης, ο οποίος επέστρεψε σήμερα με διπλές, σήμερα και αύριο αν θυμάμαι καλά, μπαίνουν έτσι κάπως δυναμικά πάλι οι παίχτες στο πρόγραμμα της προετοιμασίας μετά από το διήμερο ρεπό, 2,5 μέρες στην ουσία, αν βάλουμε και το απόγευμα της Δευτέρας, και μετά που τους έδωσε ο Πάκο Ερέρα, με νέα πρόσωπα φυσικά τον Νικολάς Κολάσο και τον Ματέο Γκαρσία, από σήμερα το πρωί. Μάλιστα, για όσους είδατε το βιντεάκι που ανέβασε η ΠΑΕ από την πρωινή προπόνηση, στην αρχή διακρίνεται έτσι και μια, να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, τελετή καλωσορίσματος στην ομάδα για τους δύο Αργεντινούς, αφού οι υπόλοιποι σχηματίσαν έτσι μια στοά, να το πω, κάτι σαν πασίγιο ας πούμε ήταν, και πέρασαν από κάτω από τους παίχτες, από τα χέρια τους, όπως τα είχαν κάνει οι δύο ποδοσφαιριστές, ένα ιδιαίτερο καλωσόρισμα, δείγμα και του καλού κλίματος που υπάρχει στην ομάδα και της προσπάθειας των παλιών κυρίως να βάλουν στο κλίμα τα νέα πρόσωπα που εντάσσονται σταδιακά στο ρόστερ της ομάδας και φυσικά και τους δύο Αργεντινούς και τους υπόλοιπους που έχουν έρθει ή και θα έρθουν τα επόμενα 24 ώρα στην Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε να τους δούμε όλους στο φιλικό της ερχόμενης Τετάρτης με την ΑΕΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης στις 7, για το οποίο έχουν τεθεί από σήμερα στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. Υπάρχει μια κινητικότητα, αν και είναι οι πρώτες ώρες ακόμα, εντάξει, είναι η περιέργεια νομίζω περισσότερο αρκετών για να δουν το νέο ΑΡ, τα νέα πρόσωπα. Τι μου κάνεις, τι είναι αυτό, ΒΑΡ, τι, τηλεόραση, δεν υπάρχει τηλεοπτικό, ναι, επειδή καλά μου λέει εδώ πέρα το καμάρι του Λαγκαδά, επειδή υπήρχε ερώτηση ενός φίλου για το αν θα είναι τηλεοπτικό, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ενημέρωση ότι το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά. Το παιχνίδι με την ΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη. Είναι η περιέργεια λοιπόν, νομίζω, αρκετών για να δουν αυτό το νέο Άρη που δημιουργεί ο Πάκο Ερέρα, να δουν και τους νέους παίχτες που έχουν έρθει. Θα είναι καλό να έχει αρκετό κόσμο το γήπεδο την ερχόμενη Τετάρτη και για οικονομικούς λόγους, αλλά και για να στείλει ο Άρης ένα μήνυμα ότι ο κόσμος είναι εδώ. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα με τον Χρύσανθο, η παρουσία κόσμου στο γήπεδο και όταν ο κόσμος δείχνει ότι είναι κοντά στην ομάδα, έμπρακτα και μαζικά, αυτό μπορεί να σε βοηθήσει με πολλούς τρόπους. Γιατί άμα, για παράδειγμα, εγώ έχω μια επιχείρηση και βλέπω στο Βικελίδης να πηγαίνουν 20-22 χιλιάδες κόσμος, άντε μην πω τόσο πολύ, από 18.
18.000 άνθρωποι θα δουν την επιχείρησή μου στο Βικελίδες. Γιατί δεν πάνε να διαφημίσει στον Άρη. Έτσι λειτουργεί το πράγμα, μην νομίζετε, γιατί η δύναμη κάθε ομάδας, πέραν των μεγαλομετόχων και των προέδρων, με μικρά, μεσαία, μεγάλα πορτοφόλια, είναι ο κόσμος. Και αυτό είναι που κοιτάνε αρκετοί. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιού και όλα about action θα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5 στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Γενικότερα θα πούμε πάλι απόψη λίγο μετά τις 10, πιο χαλάρα, πιο καλοκαιρινά με τον Μπαλαντέρ. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.